Το άλογο όμως το αγαπούσε πάρα πολύ. Ο πατέρας μου τον εσυγκινούσε, δηλαδή εγώ βλέπα τον και που πιέναμε στο εξωτερικό σε μεγάλες κούρσες κτλ. Ήταν σε μία έτσι, ένα στάδιο που η αντρεναλίνη του ήταν στα ύψη, άρεσκε του. Ήταν αυστηρός πάντα, αλλά όποτε το έλεγα θέλω να αγοράσω το τάδε βιβλίο για τους αυτάρους, ήμουν το Θεό. Το 2007, τέλος του 7 με 8, όταν αντιλήφθηκα ότι η υγεία του δεν ήταν τόσο καλά και ήταν να έχουμε πρόβλημα, έκανα μια απογραφή και είχαμε 278 άλογα. Ακούσες? Εκείνο το οποίο με συνέπαιρνε ήταν ο κόσμος που ήταν στον υπόδρομο. Έκραμουν τα που τα κάντια να δουν την τζέλουση, να δουν τη Χαβάη Πέρ, να δουν το Twisted Shout, να δουν τα απίστευτα, απίστευτα στιγμές. Που γίνει το All-Star Show, έγινε του κόσμος η ροή, κόσμος η ροή. Είναι θέμα να γίνουν τομές. Δηλαδή θέλουμε κάποιον με να τα έχει για να μπορεί να κάνει τομές, να με φοηθεί. Να με φοηθεί να πει ο Παύλος, ο Χαβάης, ο Χατζημινάς, ο ένας, ο άλλος. Να κάνει τομές. Αυτός που θα τολμήσει να κάνει τομές, αυτός που θα τολμήσει να βάλει το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων, αυτός που θα πει του τάδε προπονητή, μου καμνησφύε διότι χαλάς το image, του τάδε ιδιοκτήτη, αυτός μπορεί να φέρει τις εικόνες που λέει. Και ο μόνος λόγος που να αποχώρησα είναι ότι είναι δύσκολο να ξυπαίξεις. Πολλές φορές έχω ένα φίλο ο οποίος δεν πήγε του τούτη η αρρώστια με τα άλογα, δεν ξέρω ποτέ να το φύγει. Πολλές φορές είπα του, πιάσ' τους ούλους, πιάσ' τους ούλους. Και είναι οικονομικό το θέμα, πιάσ' τους ούλους. Κοντέψαμε καμιά δυο φορές, δεν τα καταφέραμε. Πολλές φορές. Οι απογοητεύσεις είναι πάρα πολύ. Εκεί υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι γεννιέται, μπορεί αξιάζει ότι γεννήθηκε και πολλοί γεννήθηκε ο χρόνο να θυμάται το. Τούτους δεν τους θέλουμε. Και έχει πολλούς ποτούτους. Θέλει πρόγραμμα και θέλει κάποιον ο οποίος να θέλει να τον πάρει μπροστά. Δηλαδή όταν θέλει να καθαρίσεις ένα στάβλο, πώς δεν ξεκινάς. Έχεις ένα στάβλο και θέλεις να φέρω έναν καλό άλογο αύριο μέσα. Τι κάνεις, η πρώτη σου δουλειά απολυμμένεις το. Η δεύτερη σου δουλειά καθαρίζεις το. Ύστερα ετοιμάζεις το για να έρθει το άλογο μέσα να περάσει καλά. Έτσι εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε. Πιο εύκολο 4-5 παραδοσιακοί ιδιοκτήτες που μείναν να φύγουν παρά να έρθει ο υπόδρομος στο σημείο το οποίο να μας κλείσει τα μάτια σου εσύ και εγώ βλέπουμε ή θέλουμε. Πιο δύσκολο τούτο που το πρώτο. Το πρώτο είναι εύκολο και αν θέλεις και τη γνώμη μου είναι ούτε και πολλά μακριά τούτο που σου λέω. Το ότι είχα το προσωπικό επεισόδιο τότε όταν μου έκαναν τη ζημιά που ήμουν επίτροπος, είχε κόστος πας στην φάρμα και πας στα άλογα. Αφού δεν ήθελα να πιένω να τα φέρω, δεν ήθελα να πιένω φάρμα, δεν ήθελα και η οικογένεια σου έχει πρόβλημα. Εγώ πιστεύω στην νέα γενιά και πιστεύω ότι τα προβλήματα μας θα λυθούν μόνο όταν έρθουν τούτοι στην εξουσία, στην δύναμη, οι οποίοι είναι πιο σωστοί, πιο καλοί που μας και πιο πραγματιστές. Έναν το όνειρό μου να συνεχίσει το έργο μας με τα σημερινά δεδομένα και επειδή δεν καταφέρει ο παπάς μου να κάνει τούτο που έπρεπε να κάνει πριν να φύγει, εγώ εκτός αυτού απότομα δεν θα τον αφήσω να υποφέρει
εάν ο υπόδρομος μείνει όπως έχει σήμερα. Έτσι θα το επιτρέψουν.